Φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11:33. Ακούτε ράδιο έναντι. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, επαναρχόμαστε. Φίλες και φίλοι, όπως σας λέγαμε, η ώρα είναι 11:33, ακούτε ράδιο έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του ράδιο έναντι να ξεκινήσουμε από την κυρία, την υποψήφια δημοτική, διαμερισματική, κοινοτική πλέον σύμβουλο που τα έχουμε αλλάξει μέχρι να τα μάθουμε λίγο και εμείς μπερδευόμαστε, με την κυρία Σοφία Αποστολίδου, με το συνδυασμό του Μάκη Κυριζίδη Θεσσαλονίκη θετικά. Στην τέταρτο διαμέρισμα, στην τέταρτη κοινότητα, και τον κύριο Σταύρο Δικοσγιάννη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, κανονικό, όχι διαμερισματικό. Όχι, όχι, δεν χωράω σε διαμέρισμα εγώ. Γι' αυτό. Καλημέρα, παιδιά. Γεια χαρά. Καλημέρα, Ανδρέα, καλημέρα και σε όλους. Λοιπόν, Σοφία, να ξεκινήσουμε με σένα. Είσαι συνάδελφος, δημοσιογράφος, έχεις τη δικιά σου εκπομπή στο Χρώμα 105,8, πρωινή εκπομπή. Έσαι έναν από τους καλύτερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της πόλεώς μας, να το πούμε αυτό, με εξαιρετική μουσική, τον οποίο και εγώ ακούω πολύ τακτικά στο αυτοκίνητο κυρίως. Λοιπόν, Σοφία, εσύ πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με την πολιτική, από την άποψη ότι είσαι μια νέα κοπέλα, πολύ νέα κοπέλα, είσαι δημοσιογράφος, έχεις τη δικιά σου εκπομπή, έχεις κάνει εξαιρετικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο με μεταπτυχιακό, στο Πολυτεχνείο και στην οργάνωση και διαχείριση έργων, οπότε θα λέγει κανείς ότι δεν σου χρειάζεται η πολιτική. Ανδρέα μου, καταρχάς να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα τόσο καλά λόγια που μου έχεις κάνει και ξέρεις που μου έχεις πει και δυστυχώς φαίνεται ότι έχω κοκκινήσει κιόλας. Όχι, δεν φαίνεται. Είναι καλό το ροζ που φοράω τότε. Σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Και πρέπει να πω ότι ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία, γιατί και εσείς κάνετε εδώ μια πραγματικά υπέροχη δουλειά, μια υπέροχη εκπομπή με θετική ενέργεια. Και το τονίζω το θετική ενέργεια, γιατί ο κυριότερος λόγος που με έκανε να ασχοληθώ με τα κοινά είναι γιατί θέλω να βλέπω τα πάντα θετικά. Επομένως, όταν ένας νέος άνθρωπος με μια διάθεση να αλλάξουμε την πόλη μας, γιατί πάρα πολλές φορές λέμε ότι πράγματα δεν μας αρέσει, γκρινιάζουμε, αυτό δεν είναι ωραίο. Τι κάνουμε όμως για να τα δούμε όλα θετικά? Έτσι λοιπόν, ο Μάκης Κυριζίδης, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ, μου έδωσε την δυνατότητα να αλλάξουμε όλα αυτά μαζί, να δουλέψουμε μαζί, μια ομάδα η οποία είμαστε υπερκομματικοί, αποτελούμαστε από νέα άτομα, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νέος, ο Μάκης δεν είναι καν 40 ετών, ωστόσο έχει κάνει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και συντοπίτης από την Τούμπα και ο Μάκης. Φυσικά, είμαστε τουπιώτες, όπως και ο κύριος... Α, και ο κύριος... καλά, πλάκα με κάνεις. Οπότε, όπως και εγώ που ζητώ και θα ήθελα την εμπιστοσύνη των συντοπιτών μου, των τουπιωτών, για να μπορέσουμε να κάνουμε την Τούμπα όπως της αξίζει. Ακόμα ομορφότερη, με θετική διάθεση, γιατί νομίζω ότι πρέπει πλέον να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε. Μάλιστα. Ο κύριος Σταύρος Δικοσγιάννης. Εγώ είμαι βέβαια. Στη Σταύρο, είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον πολιτισμό, είσαι ηθοποιός, αξιόλογος, έχεις παίξει σε πολλές παραστάσεις και σε κινηματογραφικές ταινίες, έχεις ασχοληθεί και με το ραδιόφωνο, γενικότερα είσαι ένας άνθρωπος του πολιτισμού. Πολλές φορές λέμε ότι οι άνθρωποι του πολιτισμού δεν ασχολούνται με την πολιτική, γιατί η πολιτική είναι ένας χώρος ο οποίος, να μην πω ότι είναι βρώμικος, αλλά είναι ένας χώρος στον οποίο δεν ταιριάζουν ίσως οι άνθρωποι του πολιτισμού. Δεν θεωρώ ότι το να ασχοληθείς με τον δήμο σου, με το σπίτι σου, είναι τόσο πολιτικό όσο το να κατεβείς στις βουλευτικές εκλογές. Και ένας λόγος που επέλεξα και τον Μάκη, τον Κυριζίδη και το Θεσσαλονίκη θετικά είναι το ότι κατεβαίνει ανεξάρτητος. Είναι ένα νέο παιδί, είναι γείτονας, του Μπιώτης κι εγώ, όπως και όπως και εγώ ήμουν στην Τούμπα, βέβαια πρόσφατα μετακόμισα στο πέμπτο διαμέρισμα, αλλά δεν πειράζει, κρατάς από εκεί. Θετική ενέργεια, και ειδικά όταν είδα ποιοι είναι οι υπόλοιποι, είπα φτάνει με τους δεινόσαυρους, καιρός να μπουν νέοι άνθρωποι στην πόλη, να πάει μπροστά αυτός ο τόπος, η πόλη μας, το σπίτι μας. Και γι' αυτό θεώρησα ότι μπορώ να βοηθήσω. Όχι ούτως ή άλλως από τη θέση που είτε μέσω του θεάτρου είτε μέσω του ραδιοφώνου με τον ερευνητικό οργανισμό, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε.
Οπότε αν θα έχω και ένα λόγο σαν σύμβουλος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορώ να βοηθήσω ακόμα περισσότερο να διορθωθούν πράγματα. Μάλιστα. Θέλω, Σοφία, να ρωτήσω εσένα, επειδή όπως είπαμε σε μια νέα κοπέλα, πώς αντέδρασαν οι γονείς σου, οι συγγενείς σου, οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου, όταν τους είπες, παιδιά, κατεβαίνω υποψήφια, μπαίνω στην πολιτική, έστω και στο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επειδή σε ρωτώ αυτό, γιατί από το 10 και μετά έχει απαξιωθεί ο χώρος της πολιτικής, αλλά και οι πολιτικοί έχουν απαξιωθεί, κυρίως από τον νέο κόσμο, λόγω όλων αυτών των γεγονότων που συνέβησαν στη χώρα μας. Τι σου είπανε λοιπόν, μπράβο ή πού πας να μπλέξεις τώρα? Ξέρεις κάτι, δεν μου είπαν τίποτα. Έμεινε το απόλυτο κενό. Γιατί ακριβώς είναι όλο αυτό που λες, ότι τον τελευταίο καιρό είναι συνυφασμένη η πολιτική με κάτι κακό, με κάτι αρνητικό, με κάτι. Όταν όμως την σιωπή αυτή και την παύση αυτή διαδέχτηκε το χαμόγελο και διαδέχτηκε το μπράβο και ότι πρέπει να το κάνουμε και μακάρι να βγουν κι άλλοι άνθρωποι, γιατί ακριβώς έχει απαξιωθεί η πολιτική, επειδή έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι είναι αμυγός πολιτικοί, οι οποίοι το βλέπουν ως επάγγελμα, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με κάτι άλλο, δεν έχουν εργαστεί με κάτι άλλο. Και τι επάγγελμα κάνεις? Πολιτικός, όπως έλεγε και η αείμνηστη εκείνη ταινία του Κωνσταντάρα, ο Μαυρογιαλούρος, με τι ασχολείς? Το κόμμα, το κόμμα. Γι' αυτό και εμείς είμαστε πάνω από κάθε κόμμα, υπέρ από κάθε κόμμα. Καλούμε τους ανθρώπους από όλους τους χώρους, γιατί ο Μάκης είναι ένας ανεξάρτητος νέος. Και αυτό ακριβώς είναι που έκανε και όλους τους δικούς μου να μου πούνε προχώρα, είμαστε μαζί σου. Γιατί θέλουμε πάνω από όλα αυτό. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν νοιάζονται για την ανέλυξη τους στο κόμμα, αλλά νοιάζονται για την πόλη μας, για τη γειτονιά μας. Και αν μου επιτρέπεις, Ανδρέα, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ο σπουδαιότερος όλων, γιατί εσύ, οποιοδήποτε που μας ακούει, μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο στον κοινοτικό σύμβουλο και να πει: Σοφία, εδώ πέρα αυτό το δέντρο πέφτει. Ή να πάρει στον δήμαρχο και να πει: Μακή, εδώ υπάρχει αυτή η λακκούβα. Διόρθωσέ την, σε παρακαλώ. Γιατί αν δεν ξεκινήσουμε από μικρά-μικρά πράγματα, πώς θέλουμε να αλλάξουμε τα μεγάλα? Και ειδικά να συμπληρώσω, όταν βλέπουμε ότι εκτός από νέα, είσαι και νέα γυναίκα, είσαι και μορφωμένη και εργαζόμενη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, δεν χρειαζόμαστε επαγγελματίες πολιτικούς, χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν από την κοινωνία, από τη δουλειά, από τις σπουδές και γνωρίζουν βεβαίως τα προβλήματα της πόλης από την καθημερινή τριβή. Σταύρο Δικοσγιάννη. Έτσι. Και θέλουν, αγαπάνε αυτή την πόλη και θέλουν να την κάνουν. Είναι απαράδεκτο το 2019 να έχουμε μια βρώμικη πόλη και σκοτεινή και επικίνδυνη. Και όμως το έχουμε, παρόλο που όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι, από αυτούς που θυμόμαστε τουλάχιστον τον Παπαγεωργόπουλο, το βάζανε ως στοίχημα ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά δεν τα καταφέρανε. Δηλαδή έχουμε τις τελευταίες 5 θητείες δημάρχων, 20 χρόνια περίπου, που δεν μπορούν να το κάνουν. Τελικά μήπως δεν γίνεται? Δεν θέλουν, πιστεύω. Δηλαδή δεν μπορεί. Θα πάρω παράδειγμα τα Τρίκαλα, έτσι, που είναι ένας πιο μικρός δήμος, να έχει φτάσει είναι πρότυπο, σε τέτοια επίπεδα. Και η Θεσσαλονίκη να μην μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έστω στα μισά. Εντάξει, γι' αυτό εμείς, όπως βλέπετε, έχουμε ήδη σηκωμένα τα μανίκια και πάμε να φτιάξουμε την πόλη. Μάλιστα. Κάτι είπατε όμως πριν, ότι είναι ανεξάρτητος ο Μάκης ο Κυριζής. Βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είχε εκλεγεί δημοτικό σύμβουλος με τις προηγούμενες εκλογές με την παράταξη του Καλαφάτη. Οπότε κάποιοι μπορεί να πούν, ρε παιδιά, δεν είναι και πολύ ανεξάρτητος. Κοιτάξτε, πολιτικά όλοι κάπου ανήκουμε, έτσι. Βεβαίως. Και εγώ κάπου ανήκω και η Σοφία. Τώρα, το αν είμαστε στον ίδιο χώρο, αυτό δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Και στις δημοτικές εκλογές, πιστεύω, δεν πρέπει να το κοιτάς αυτό. Έτσι, κοιτάς, δεν μπορεί να είμαστε το ίδιο κόμμα, ας πούμε, εμείς οι δύο, και εγώ να είμαι άχρηστος. Γιατί να με ψηφίσεις? Κοιτάς να ψηφίσεις κάποιον που πιστεύεις ότι θα κάνει πράγματα, να αλλάξει αυτή την πόλη. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε. Και καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από το να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας που ζει στη Γερμανία να μην να προσέχει πώς θα λερώσει και να έρχεται εδώ και να πιάνει το τασάκι από το αυτοκίνητο και να το αδειάζει στο δρόμο. Εκεί δεν το κάνει ο ίδιος άνθρωπος. Είναι σωστό αυτό που λες. Και αυτό έχουμε και το σύνθημα: λερώνεις, πληρώνεις. Ναι, ένα σύνθημα το οποίο μας έχει εξηγήσει και ο κ. Κυριζίδης. Βέβαια, τώρα θα ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέει και ο Σταύρος. Τα κριτήρια που θα ψηφίσουν σε τρεις μόλις ημέρες οι ψηφοφόροι, εν προκειμένου οι δημότες της Θεσσαλονίκης, θα είναι ποια? Θα είναι το τι λέει ο Κυριζίδης, ο Ζέρβας, ο Ορφανός, η Νοτοπούλου, ή θα είναι η πόλωση, η κομματική και θέματα τα οποία δεν αφορούν το Δήμο,
αυτών καθ' αυτών και είναι ευρύτερα πολιτικά. Ενδεχομένως ή το κόψιμο των συντάξεων, η συμφωνία των Μπρεσπών, ξέρω εγώ, 120 δόσεις. Ποια θα είναι τα κριτήρια που θα ψηφίσει, πιστεύετε, ο κόσμος? Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι, γιατί ο καθένας, σίγουρα η ψήφος είναι μυστική, όπως λέει και το Σύνταγμά μας. Είναι κατά βούληση του καθενός. Όμως νομίζω ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα, πρέπει να ψηφίσουμε όχι για να εκδικηθούμε κάποιο κόμμα με το οποίο είμαστε θυμωμένοι, mm-hmm. όχι για να εκφράσουμε το θυμό μας. Αυτό τουλάχιστον δεν θα γίνει με τίποτα, δεν θα έπρεπε μάλλον να γίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά θα έπρεπε να ψηφίζουμε με βάση το ποιοι άνθρωποι έχουν πρόγραμμα. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανα πριν να κατέβω με τον Μάκη, είναι το να μπω μέσα, να διαβάσω τι έχει να πει ο καθένας, τι προτείνει ο καθένας, πόσο εφικτά είναι αυτά τα οποία λέει ο καθένας από τους υποψήφιους δημάρχους ότι θα πράξει, ότι μπορούν να γίνουν. Ο Μάκης έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα, το οποίο μας έχει δώσει τη δυνατότητα και έχουμε δουλέψει όλη η ομάδα μαζί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι θα κάνουμε, ποιος είναι ο τομέας που πονάει πάνω από όλη η Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα, αυτό το λερώνεις, πληρώνεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι γκρινιάζουμε ότι ζούμε σε μια βρώμικη πόλη. Όμως πολλοί από εμάς που γκρινιάζουμε είμαστε αυτοί που λερώνουμε πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Και ενώ έχουμε πολύ σπουδαίες ομάδες, όπως η Λος Λαμπίκος, που τα παιδιά πηγαίνουν και καθαρίζουν εκεί που βρωμίζει κάποιος άλλος, να χρησιμοποιήσω τη λαϊκή αυτή έκφραση, δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτός ο οποίος είναι υπαίτιος να τεθεί ενώπιον των πράξεών του και να πληρώσει γι' αυτό? Να πληρώσει, πληρώνει την πόλη. Νομίζω το αυτονόητο λέμε, έτσι, είναι η κοινή λογική. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στην εποχή να πρέπει να εξηγήσουμε το αυτονόητο. Δυστυχώς. Μάλιστα. Μακάρι να ψηφίσει με αυτά τα κριτήρια ο κόσμος, γιατί θα είναι προς το συμφέρον της πόλης μας, έτσι, για τις δημοτικές εκλογές. Στις δημοτικές δεν πρέπει να ψηφίζει με χρώματα φρουφρού και αρώματα. Mm-hmm. Έτσι. Και έχουμε τώρα δύο φουρνιές ψηφοφόρων, οι 17χρονοι και οι 21χρονών που δεν είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες, που δεν ξέρουμε αυτοί που θα στραφούν. Μου φαίνεται, αγαπητέ Σταύρο. Στις παραλίες θα στραφούν. Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται έτσι λίγο. Το ακούω και δεν το πιστεύω ότι θα ψηφίσουν άτομα που έχουν γεννηθεί το 2002. Εμείς πιστεύαμε ότι το 2000 θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, αλλά ναι, τελικά γεννήθηκαν άνθρωποι και μετά από αυτό. Και να πούμε, αν μου επιτρέπεις, Ανδρέα και Σταύρο, ότι σε αυτά τα παιδιά που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, γιατί πολλά από τα παιδιά μας ακούνε γιατί κάνουν ένα διάλειμμα από το διάβασμά τους, ότι η μεγαλύτερη αντίδραση που μπορείς να κάνεις είναι όχι να ψηφίσεις κάτι επειδή είσαι θυμωμένος, αλλά να ψηφίσεις αυτό το οποίο μπορεί να δράσει υπέρ σου και να γίνεις και εσύ κομμάτι αυτού. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αντίδραση που μπορείς να κάνεις. Νομίζω ότι το έθεσες πολύ ωραία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα το έχουν συνειδητοποιήσει. Γιατί είπες κάτι πριν πάρα πολύ σωστό, ότι δεν πρέπει να βγάλουμε το άχτη μας στην κάλπη και να συμπληρώσω εγώ, ούτε να κάνουμε και την πλάκα μας. Γιατί πολλοί ψηφίζουν και κάνοντας πλάκα. Έτσι, ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο δεν το πιστεύουν. Και του απλώς το ψηφίζουν. Πολλοί ρίχνουν μια φέτα μορταδέλα και ακυρώνουν ένα 20 ψηφοδέλτια. Έτσι, δηλαδή, επειδή έχει τύχει να είμαι μέσα κάποιες στιγμές, έχω δει πολλά μέσα. Ναι. Εσύ έχεις μεγάλη αίσθηση του χιούμορ, αλλά αυτό δεν πιστεύω ότι είναι... Ότι το έχω κάνει εγώ. Όχι, εγώ τη μορταδέλα την τρώω και φαίνεται. Δεν τη βάζω μέσα στο φάκελο. Μάλιστα. Στις εκλογές λοιπόν αυτές θα κριθούν... πώς θα είναι ο Δήμος, τι μορφή θα έχει, ποιος θα τον εκπροσωπήσει. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια τον Παπαγεωργόπουλο, που κατέληξε όπως κατέληξε αυτή η υπόθεση με την υπεξέλιξη και την καταδίκη του Δημάρχου. Ο σοκαρισμένος, θα λέγαμε, ο κόσμος της Θεσσαλονίκης ψήφισε έναν Δήμαρχο που δεν προερχόταν από την δεξιά, να το πω έτσι. Ήταν προοδευτικός, ήταν κάτι διαφορετικό, υπερκομματικός ενδεχομένως, τον κύριο Μπουτάρη, ο οποίος τελικά δίχασε τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, δίχασε τους δημότες και μάλλον κρίνεται αποτυχημένο και το έργο του. Τώρα έχουν αλλάξει οι συνθήκες, πιστεύετε, ώστε να ψηφίσει κάποιον που δεν είναι στα κόμματα ή ενδεχομένως που προέρχεται πάλι από μια, όχι τόσο, από μια δεξιά παράταξη, όπως και ο Μάκης ο Κυριζίδης, που προέρχεται όχι από κόμμα, ενώ έχει μια καταβολή από εκεί? Έχουν αλλάξει συνθήκες για να ξαναεμπιστευτεί ο κόσμος κάποιον που προέρχεται από αυτές τις αφετηρίες? Στο χέρι μας είναι να τις αλλάξουμε τις συνθήκες. Οι συνθήκες και η ζωή και η μέρα αλλάζουν κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί κάποιοι από εμάς που να θέλουν να κάνουν πλάκα με την ψήφο, να σκεφτούν ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις συνθήκες. Γιατί το σημαντικό είναι να έχουμε έναν δήμαρχο, γιατί ο δήμαρχος είναι πρόσωπο, δεν είναι κόμμα.
Δεν είναι ότι ανήκει σε εκείνο ή στο άλλο κόμμα και μπράβο, η πόλη έχει δήμαρχο από εκείνο ή το άλλο κόμμα. Έχουμε έναν άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάνω από τα κόμματα, να έχει όραμα, να έχει διάθεση να δράσει. Και κυρίως γιατί, Ανδρέα, αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην διχάσει τη Θεσσαλονίκη, αλλά να την ενώσει. Γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και δυστυχώς εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό το μικρόβιο, να διχαζόμαστε και δεν έχουμε μάθει το πόσα πράγματα έχουμε χάσει από αυτόν τον διχασμό. Σταύρο. Κοιτάξτε, σαφώς και ένας λόγος που επέλεξα τον Μάκη τον Κυριζίδη και τον Θεσσαλονίκη θετικά είναι αυτός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει όρεξη για δουλειά. Ένας άνθρωπος που αγαπάει την πόλη, ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει πράγματα στην πόλη. Και από ό,τι έχω δει και όλα τα παιδιά που είμαστε, παιδιά λέω γιατί όλοι είμαστε μια ηλικία, δηλαδή έχουμε γεννηθεί όλοι την προηγούμενη χιλιετία. Οπότε είμαστε συνομήλικοι. Τώρα, αν κάποιος γίνει και το 1901 και κάποιος το 1999, δεν έχει σημασία. Συνομήλικοι είμαστε τη προηγούμενη χιλιετία. Ναι, οι άνθρωποι με όρεξη. Έτσι, και είναι αυτό που ακριβώς που είπε η Σοφία. Δεν πρέπει να ενώσει την πόλη. Γιατί ενωμένη. Και επειδή εγώ με το θέατρο ξέρω ότι είναι ένα ομαδικό παιχνίδι, με ομαδικό παιχνίδι καταφέρνεις πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Και επίσης να πούμε τον κόσμο σήμερα, έχουμε ένα πάρτι στις 8.30 ώρα στο ΑΡΚ, Μητροπόλεως με Κομνηνών. Όσοι θέλουν να μας δουν από κοντά, καλώς να ορίσουν. Πολύ ωραία. Βεβαίως εδώ να πούμε ότι άμα κάποιος θέλει να ψηφίσει την Σοφία Αποστολίδου χωρίς να ψηφίσει το Σταύρο και το Παράταξο του Κυρίου, δεν μπορεί να το κάνει. Είναι ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Mm. Είναι δύο ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Άλλο είναι το ψηφοδέλτιο για την κοινότητα. Πλέον, ναι. Και άλλο για τον κεντρικό Δήμο. Βέβαια, σίγουρα θα θέλαμε να μας στηρίξουν έτσι κι αλλιώς ο κόσμος. Και γιατί θέλουμε, γιατί βλέπουμε τα πάντα θετικά. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί. Όλες οι πεπιθήσεις του Μάκη κλειδώνονται ακριβώς αυτή τη λέξη. Θεσσαλονίκη θετικά. Όχι γκρίνια, έργο. Δεν, πρέπει να και ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Θετικά. Θετικά μόνο. Θετικά. Πολύ είναι, καμιά φορά το λέμε too good to be true. Γιατί πραγματικά θα ήταν το ιδανικό για ένα Δήμο να κοιτάμε δηλαδή τον Δήμο χωρίς κομματικά και ιδεολογικά έτσι. Έτσι πρέπει να είναι κανονικά. Ναι, αλλά επειδή δεν γίνεται. Τώρα. Είναι κόντρα στην ανθρώπινη φύση. Δεν ξέρω. Θέλει προσπάθεια, θέλει παιδεία. Θέλει... Κοίταξε τώρα που θα είμαστε εμείς μέσα, θα σου πω από μέσα πώς είναι. Τώρα απ' έξω δεν μπορώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι μέσα δεν κάνουν τόσα χρόνια. Το ενδεχόμενο όμως, Σταύρο, να πούμε ότι ας πούμε μπαίνει στο δεύτερο γύρο. Ο κύριος Κυριζίδης είναι και πρώτος, γιατί όχι, είτε είναι δεύτερος. Θα κληθεί να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους λόγω του νέου νόμου του Κλεισθένη. Δηλαδή δεν θα μπορέσει ούτε ο κύριος Κυριζίδης, ούτε κανένας άλλος δήμαρχος, όποιος και να είναι, να διοικήσει χωρίς συνεργασία. Δηλαδή είτε είναι ο Ορφανός, είτε είναι κάποιος άλλος. Ο Ταχιάος είναι ο Τοπούλου, ο Ζέρβας. Το γεγονός αυτό ότι δεν θα είναι ο Σταύρος αντιδήμαρχος, αλλά θα πρέπει να είναι ένας από τους πολιτικούς αντιπάλους του κυρίου Κυριζίδη. Αυτό πώς επιδρά σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους που τρέχουν για να εκλεγεί ένας συγκεκριμένος δήμαρχος. Και γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δημοτικοί σύμβουλοι λόγω, να είναι αντιδήμαρχοι λόγω του νέου νόμου. Εντάξει. Δεν κατεβαίνεις για να γίνεις αντιδήμαρχος. Όχι, πλάσαν, γιατί παλιά λέγαμε κατεβαίνεις, παίρνεις 5.000 σταυρούς και λες, το πας στο δήμαρχο και λες, ορίστε. Ναι, εγώ είμαι αυτός. Ναι. Εντάξει. Αυτό που είδα και με όλα τα παιδιά που είμαστε στην Παράταξη Θεσσαλονίκη θετικά, πάμε να αλλάξουμε την πόλη. Δεν πάει κανείς για προσωπικό όφελος. Δηλαδή, αν πίστευα ότι. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που έχω πει και πολλές φορές σε συνεντεύξεις. Δεν έχω εγώ ανάγκη την προβολή ούτε το χειροκρότημα. Σαν Σταύρος μιλώντας, έτσι. Οπότε εκεί πάω να βοηθήσω. Να έχω μια θέση, ένα λόγο να μπορώ να βοηθήσω ακόμα καλύτερα. Και τώρα μπορώ να βοηθήσω. Αλλά εκεί θα είμαι ακόμα καλύτερα. Αν πας για προσωπικό συμφέρον, μην κατεβαίνεις καλύτερα καθόλου. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι η πρώτη φορά που, βέβαια, που γίνονται με αυτό το σύστημα οι εκλογές αυτές, με την απλή αναλογική, και θα δούμε πώς θα πάει. Και στα κοινωνικά συμβούλια, βεβαίως, τα οποία είναι, θα λέγαμε, και εντελώς ανεξέλεγκτα μετά, δηλαδή είναι κάτι το ανεξάρτητο, το οποίο είναι και καλό αυτό, γιατί μπορούν έτσι να έχουν δικαίωμα παρέμβασης μεγαλύτερο. Τι πιστεύεις, Σοφία? Ακριβώς, Ανδρέα, και το βασικό και το κλειδί όλων αυτών που είπες στην ερώτηση που έθεσες είναι η λέξη παλιά. Νομίζω ότι εμείς ως νέοι άνθρωποι πρέπει να δούμε ακριβώς αυτό, το νέο. Και το νέο σημαίνει ακριβώς συνεργασία.
συνεργαζόμαστε, γιατί την επόμενη των εκλογών θα πρέπει όλοι να ενωθούμε για να κάνουμε το καλύτερο για την πόλη αυτή. Και επειδή σίγουρα όλοι θα διερωτώνται, όπως και εσύ σίγουρα διερωτάς, εντάξει, εφόσον δεν έχετε κάποιο προσωπικό συμφέρον, γιατί το κάνετε? Μα δεν είναι και προσωπικό συμφέρον να μπορέσει η πόλη μου, η γειτονιά μου να είναι καθαρή? Κατ' εξοχήν θα έλεγα, ναι. Γιατί μένω στην Τούμπα, έχω επικοινωνήσει πολλές φορές με όλες τις αρμόδιες αρχές, ζητώ να καθαρίζεται ο δρόμος, γιατί έχουμε και πολλές λαϊκές στην Τούμπα. Το ξέρουν όλοι όσοι μας ακούνε και μένουν εκεί, ότι δυστυχώς υπάρχει οσμή από τους ανθρώπους μεταλλικοί που κάνουν τη δουλειά τους. Και όχι μόνο στην Τούμπα, σε όλη την πόλη. Mm-hmm. Και στο Πέμπτο Διαμέρισμα και στην Παναγία Φανερωμένη και στην Ξηροκρίνη. Άλλο σημαντικό θέμα που είναι προσωπικό μου συμφέρον. Είμαι γυναίκα, νεαρή, και φοβάμαι να κυκλοφορήσω σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της πόλης μας, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ναι, μεγάλο θέμα αυτό. Η ασφάλεια. Δεν είναι και προσωπικό μου συμφέρον το να μπορώ να κυκλοφορήσω από τη στιγμή που κανένας δεν το κάνει, που επικοινωνείς με τις αρχές και δεν σε βοηθούν ως προς αυτό, μάλλον πρέπει να αναλάβεις δράση εσύ μετά. Είναι θέματα τα οποία απασχολούν όλους τους πολίτες, Σταύρο, Σοφία, σίγουρα, που αν τα βάλουμε σε μία σειρά θα λέγαμε ότι πρέπει να τα αντιμετωπίσει ο οποιοσδήποτε είναι δήμαρχος. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή θέμα προσώπου, θα είναι θέμα θεσμού περισσότερο. Οπότε, αν κάναμε μία, ας πούμε, ρωτώντας τον κόσμο, μας λέει πολλές φορές, λέμε ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, δεν λέει ούτε η καθαριότητα, ούτε τα πεζοδρόμια, η κάδη, η παραλία. Λέει ότι είναι δύο. Ότι είναι ο ΟΑΣΘ που δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του και η ασφάλεια που μόλις μας είπε η Σοφία. Αυτά μπορούν να άμεσα να λυθούν, γιατί ο ΟΑΣΘ δεν είναι και θέμα του Δήμου. Κοιτάξτε, ναι, άμεσα δεν μπορεί να λυθεί. Τώρα μη λέμε ψέματα στον κόσμο ότι αύριο θα βγούμε και θα λύσουμε το πρόβλημα του ΟΑΣΘ που δεν το έχουν λύσει τόσα χρόνια. Ναι. Έτσι. Αλλά απασχολεί τον κόσμο πάρα πολύ. Σαφώς. Είναι πάλι αυτό. 2019 και έχουμε ένα μεταφορικό μέσο στην πόλη. Είναι δυνατόν. Ένα... Το οποίο υπολειτουργεί, έτσι. Έχουν μειωθεί ακριβώς. Δεν λειτουργεί καν, όχι υπολειτουργεί. Μάλιστα. Και για την ασφάλεια, βεβαίως, μας τα είπε αναλυτικά η Σοφία. Λοιπόν, τώρα περνώντας σιγά-σιγά και προς το τέλος της κουβέντας μας. Τι τέλος, άρχισε να μ' αρέσει. Με τώρα που άρχισε να μ' αρέσει, θα μας τελειώσεις. Δηλαδή, δεν σωστά αυτά που κάνεις. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, λέει ο Σταύρος. Αλλά γνωρίζει πολύ καλά και από τους ραδιοφωνικούς χρόνους και ο ίδιος. Πριν κλείσουμε, βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει και μια εκδήλωση στις 29 Μαΐου του ΕΟΕ που θα παρουσιαστούν. Στο Φαργκάνη θα γίνει. Στο θέατρο, κυματοθέατρο Φαργκάνη, είναι στις αρχές Ιασονίδου. Δεν θυμάμαι το όπως λέγεται, αν λέγεται αλλιώς ο δρόμος. Εντάξει, νομίζω όλοι γνωρίζουν που είναι, το Φαργκάνη. Εκεί πέρα θα παρουσιάσουμε τι κάναμε όλη τη χρονιά και τι σχέδια έχουμε. Και θα είσαι βεβαίως και εσύ παρόν εκεί. Ναι, και να μην είμαι, φαίνομαι και από μακριά εγώ. Οπότε όποιος θέλει να έρθει να σε γνωρίσει μετά τις εκλογές, μπορεί εκεί. Πριν τις εκλογές είναι σήμερα. Σήμερα. Να μας γνωρίσει. Που δεν είναι και η Σοφία βεβαίως. Να μας γνωρίσει όλους, να γνωρίσει και τον επόμενο δήμαρχο της πόλης, τον Μάκη, τον Κυριζίδη, και το επόμενο συμβούλιο της πόλης. Να δει πόσο όμορφοι είμαστε. Τώρα βλέπει τους δύο. Είναι και άλλοι είναι ωραίοι. Mm-hmm. Εντάξει, ίσως όχι τόσο ωραίοι όσο εμείς, αλλά είναι ωραίοι. Και θα ήθελα, Ανδρέα, να πω ακριβώς αυτό, ότι η διαφορά, και επειδή θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και θέλουμε να δείξουμε τη διαφορά, νομίζω ότι σκεφτήκαμε όλοι, ο Μάκης, ο Κυριζίδης πάνω απ' όλα, ότι δεν θα είχε νόημα να κάνουμε μια μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση, που έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει και τέτοιες, αλλά πάνω απ' όλα το να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι φρέσκο. Να έρθει ο κόσμος εκεί, να μιλήσει στον Μάκη Κυριζίδη, να μιλήσει σε εμάς και να πει: έχω αυτό το πρόβλημα, με απασχολεί αυτό. Πίνοντας ένα ποτάκι, χαλαρά. Γιατί η Θεσσαλονίκη είμαστε, άμα δεν βάλουμε και λίγο έτσι χαλαρότητα στη συζήτηση. Χρειάζεται και αυτό, βεβαίως. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα ήθελα και από τους δύο, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν είχαμε την ευκαιρία να θίξουμε στη συζήτησή μας. Να ξεκινήσουμε από σένα, Σταύρο. Κυρίες. Κυρία. Και να κλείσουμε με σένα, να έχεις τον τελευταίο λόγο. Πάλι με την κυρία θα κλείσουμε. Ανδρέα μου, θέλω να σε ευχαριστήσουμε καταρχάς, γιατί ήσουν ένας άψογος οικοδεσπότης και μας έδωσε τη δυνατότητα να πούμε όλα όσα θέλουμε. Εγώ αυτό που θα ήθελα να υπερτονίσω, που με χαρακτηρίζει και ως άτομο, είναι ότι να δούμε πλέον τα πράγματα θετικά. Και αν θέλουμε να κάνουμε πλάκα, να κάνουμε ωραία πλάκα. Η πλάκα είναι γιατί έχει πολύ πλάκα να μπορέσουμε να κάνουμε την πόλη μας ομορφότερη. Ας τα δούμε λοιπόν όλα θετικά. Σταύρο. Έτσι ακριβώς. Καλό το χαλαρά, αλλά πάμε Θεσσαλονίκη θετικά. Πάμε να αλλάξουμε αυτή την πόλη, πάμε να την κάνουμε πόλη σύγχρονη. Είμαστε το 2019-2020 και πάμε για την επόμενη τετραετία, πενταετία, που θα είμαστε εμείς. Γιατί είμαστε θετικοί άνθρωποι, γι' αυτό το λέω ότι θα είμαστε εμείς. Το ξέρουμε ότι θα είμαστε. Να σε ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και εσένα και την ωραία κυρία εδώ που είναι off-camera.
που είναι πάντα εδώ. Χωρίς τυγωγό δεν μπορούμε να βγάλουμε τις εκπομπές στον αέρα, είναι αλήθεια αυτό. Να τα λέμε, γιατί συνήθως ξεχνάμε να αναφέρουμε τους συνεργάτες που δεν φαίνονται. Mm-hmm. Να είναι όλοι καλά, να ψηφίσουν χωρίς χρώματα, φρουφρού και αρώματα. Αυτή και να ψηφίσουν, να πάνε να ψηφίσουν. Να πάνε να ψηφίσουν. Καλή επιτυχία και στους δύο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Ράδιο 1. Ευχαριστώ πάρα πολύ.